ενημερωθεί μετά από τις υποσχέσεις βέβαια και του νομάρχη. Ο εργολάβος, κάτι δρόμοι φτιαχτήκαν απ' έξω, από μέσα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ακόμα, πόρτα βλέπω, δεν βλέπω κανένα να βάφει κάτι, να φτιάχνουν όπως είπαν ότι θα επισκευάσουν τόσα χρόνια που είναι κλειστά τα σπίτια, δεν βλέπω τίποτα. Αυτή η ιστορία 1η Ιουνίου θα κλείσει ένα χρόνο. Ζω μέσα στις σκούτες, με τα παιδιά μου, μου λείπουν βασικά πράγματα, τα έχω μαζέψει από τότε, γιατί κάθε 2-3 μήνες υπήρχαν υποσχέσεις. Από πότε ξεκινήσατε να μαζεύετε? Όταν 1η Ιουνίου του 9 βγήκε ο κατάλογος, μας είπαν ότι 15 Ιουλίου θα πάρετε τα σπίτια. Οπότε από τότε αρχίσαμε και μαζεύαμε για να είμαστε έτοιμοι, γιατί σε ενίκιο μένουμε, να μην μας πάρουν τα ενίκια. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Από τον Ιούλιο μετά ήταν ο Αύγουστος, είχαν διακοπές. Μετά από τις διακοπές είχαμε τις εκλογές. Μετά από τις εκλογές ήταν η υπόθεση του Περιφερειάρχη για να αλλάξει ο Περιφερειάρχης. Μετά από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποια προφανώς προβλήματα με τα χαρτιά, με το Βακούφ, λέει, έπρεπε κάτι να δώσουν, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, ζούμε μέσα στις υποσχέσεις εδώ και ένα χρόνο. Η κατάσταση βέβαια είναι τραγική, γιατί σε τέτοια κρίση που περνάμε, και εμείς που το δικαιούμαστε, θέλουμε να μπούμε μέσα και να τακτοποιηθούμε και να φύγει το άγχος από πάνω μας. Μαθαίνουμε ότι είσαστε έτοιμοι ακόμη και για καταλήψεις. Το πιο πιθανό είναι ότι αν αργήσουν ακόμα, μας είπαν μέχρι τέλος Ιουνίου, εάν αργήσουν, φυσικά ο καθένας θα αρχίσει να ανοίγει ανοίγει ένα σπίτι, να μπαίνει μέσα και όταν αποφασίσουν να μας τα δώσουν θα κάνουμε μια απλή μετακόμιση από το ένα σπίτι στο άλλο. Αυτό που θα δοκιμάσουμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, είναι πλέον τραγική. Είναι τραγική. Αισθανόσαστε απελπισία, φαντάζομαι, και σαν πολίτες ίσως και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Ναι, αισθανόμαστε ότι είμαστε παραπεταμένοι. Γιατί έτσι μας τη χειρίζονται.